το γεροντικόν, κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Χαμπάκη. Κεφάλαιον πρώτο. Η προς τον Θεόν αγάπη. «Δεν φοβούμε τον Θεό», έλεγε στους μαθητές του ο καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος, «διότι τον αγαπώ». Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο Αβάς Αμούν ο Νητριώτης επεσκέφθη κάποτε τον Μέγαν Αντώνιο και επειδή είχε μαζί του φιλική οικειότητα τον ρώτησε «Πώς συμβαίνει εγώ μεν να κοπιάζω περισσότερο από σένα, σύ δε να δοξάζεσαι περισσότερο από τους ανθρώπους? Φαίνεται ότι θα αγαπώ τον Θεό περισσότερο από σένα», του αποκρίθηκε με καλοκάγαθο μηδίαμα ο φίλος του Θεού. Ένας γέρον ερημίτης παρακάλεσε κάποτε στην προσευχή του το Θεό να του δείξει τους παλαιούς πατέρες της ερήμου. Τους είδε λοιπόν όλους εκτός από τον Μέγαν Αντώνιο. «Πού να βρίσκεται άραγε ο Αβάς Αντώνιος», εσκέπτετο με απορία. «Όπου είναι ο Θεός», άκουσε φωνή να τον βεβαιώνει. «Η προς τον Θεόν αγάπη», γράφει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, «είναι αγαθή διάθεση της ψυχής και όποιος την κατέχει δεν προτιμά κανένα από τα δημιουργήματα περισσότερο από τον Θεό. Είναι δε αδύνατο να την αποκτήσει μονίμως ο άνθρωπος όταν αισθάνεται την παραμικρή προσκόλληση στα γήινα πράγματα. Εκείνος που αγαπά τον Θεό ζει βίον αγγελικό επάνω στη γη. Νηστεύει, αγρυπνεί, ψάλλει, προσεύχεται και έχει πάντοτε καλές σκέψεις για τους συνανθρώπους του. Η αγάπη προς τον πλησίον. Ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου, έλεγε συχνά ο Μέγας Αντώνιος. Όταν ο Αβάς Θεόδωρος ή το ακόμη υποτακτικός τον έστειλε ο γέροντάς του στο φούρνο της Κίτης να ψήσει τα παξιμάδια του, εκεί βρήκε κάποιον άλλον που ήθελε να φουρνίσει τα δικά του, μα δεν έβρισκε βοηθό. Ο νεαρός Θεόδωρος άφησε κάτω τον τορβά του και έδωσε ένα χέρι στον αδελφό. Δεν πρόλαβε να τελειώσει και έφτασε άλλος με ψωμιά. Ο Θεόδωρος παρεχώρησε πάλι τη θέση του και πρόσφερε τη βοήθειά του. Σε λίγο ήλθε τρίτος και τέταρτος έως έξι. Ο Θεόδωρος εβοήθησε τους αδελφούς και τελευταίος από όλους έψησε τα δικά του παξιμάδια. Έδιε ο ήλιος πλέον όταν εγύριζε στο γέροντά του. Του είπε το λόγο που τον έκανε να καθυστερήσει τόσο πολύ, χωρίς να θεωρεί όμως πως έκανε κάτι αξιόλογο. Ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα πως εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον, και εκείνος ο Μακάριος που είχε αποκτήσει τη βασίλισσα των αρετών σε τέλειο βαθμό αποκρίθηκε: «Αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό και να του δώσω ευχαρίστως το σώμα μου και αν είναι δυνατόν να πάρω το δικό του». Πολλά ανέκδοτα διηγούνται οι πατέρες για τον Αβά Αγάθωνα και την πολλή αγάπη που έκρυβε στην καρδιά του για τον συνάνθρωπό του. Κάποτε κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει τα πανέρια του και σκόνταψε πάνω σε ένα δυστυχισμένο άνθρωπο παραπεταμένο στο δρόμο, ξένο και άρρωστο, που ως τη στιγμή εκείνη κανένας διαβάτης δεν είχε σκεφτεί να τον βοηθήσει. Ο Όσιος τον εσήκωσε, τον περιποιήθηκε και με τα χρήματα που επήρε από τα πανέρια του ενίκιασε δωμάτιο και τον έβαλε μέσα. Λέγουν μάλιστα πως έμεινε αρκετό καιρό κοντά του και τον εφρόντιζε, ενώ συγχρόνως εργαζόταν για να βγάζει τα έξοδα του. Όταν πια ο ξένος έγινε εντελώς καλά και ήταν σε θέση να γυρίσει στην πατρίδα του, επέστρεψε και ο Αβάς Αγάθων στην αγαπημένη του ησυχία. Άλλη φορά πάλι που επήγαινε στην πόλη να δώσει το εργόχειρό του και να προμηθευτεί το λίγο ψωμάκι του,
βρήκε κοντά στην αγορά ένα φτωχό γέρο ανάπηρο. Για την αγάπη του Θεού, Αβά, άρχισε τα παρακάλια ο γέρος, μόλις είδε τον όσιο. Μη με αφήσεις κι εσύ αβοήθητο τον δυστυχή, πάρε με κοντά σου. Ο Αβάς αγάθων τον έβαλε να καθίσει δίπλα του εκεί που αράδιασε τα καλάθια του για να τα πουλήσει. Πόσα λεπτά πήρε, Σαβά, τον ρωτούσε ο γέρος κάθε φορά που έδινε ένα καλάθι. Τόσα, του έλεγε ο Όσιος. Καλά είναι, δεν μου αγοράζεις όμως μια μικρή πίτα, Αβά, έτσι για να δεις καλό που έχω από χθες βράδυ να φάγω. Με τα χαράς, έλεγε ο Όσιος και έκανε αμέσως την επιθυμία του. Σε λίγο του ζήτησε φρούτα, ύστερα ένα γλυκό. Έτσι σε κάθε καλάθι που πουλούσε ξόδευε τα χρήματα χάρη του προστατευομένου του, έως ότου έδωσε όλα τα καλάθια και όλα τα χρήματα ο Όσιος, χωρίς να του μείνει για τον εαυτό του ούτε δίλεπτο. Και το σπουδαιότερο πως το έκανε με μεγάλη προθυμία, ενώ ήξερε πως είχε να περάσει τώρα τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρίς ψωμί. Αφού έδωσε και το τελευταίο του καλάθι, ετοιμάστηκε να φύγει από την αγορά. «Φεύγεις λοιπόν?» τον ρώτησε ο ανάπηρος. «Ναι, τελείωσα πια τη δουλειά μου». «Τώρα θα κάνεις αγάπη να με πας ως το σταυροδρόμι και από εκεί φεύγεις για την έρημο», είπε πάλι παρακαλεστικά ο παράξενος γέρος. Ο αγαθότατος αγάθων τον φορτώθηκε στην πλάτη και με πολλή δυσκολία τον μετέφερε εκεί που του ζητούσε, γιατί το κατάκοπος από την εργασία της ημέρας. Σαν έφτασαν στο σταυροδρόμι και ετοιμάστηκε να αποθέσει κάτω το ζωντανό φορτίο του, άκουσε γλυκιά φωνή να του λέγει: «Ευλογημένος να είσαι αγάθων από τον Θεό και στη γη και στον ουρανό». Εσήκωσε τα μάτια ο Όσιος να ειδεί εκείνον που του μιλούσε. Ο δήθεν γέρος είχε γίνει πλέον άφαντος, γιατί το άγγελο σταλμένος από τον Θεό να δοκιμάσει την αγάπη του Οσίου. Θα έλεγε κανείς πως αυτός ο αγάθων εζούσε και εκινήτο μόνο και μόνο για να αναπαύει τον πλησίον του. Όταν ετύχαινε να περνά τον ποταμό μαζί με άλλους αδελφούς, έπαιρνε πρώτος στα χέρια του τα κουπιά της βάρκας. Όταν επήγαιναν ξένοι στο κελί του, με το ένα χέρι τους χαιρετούσε και με το άλλο άρχιζε να στρώνει τράπεζα για να τους φιλοξενήσει. Κάποτε του εχάρισαν ένα σκαλιστήρι για να καλλιεργεί τον κήπο του. «Τι όμορφο σκαλιστηράκι!» έκανε ένας αδελφός που έτυχε να το ειδεί στα χέρια του μια μέρα. Ο Αβάς αγάθων δεν τον άφηνε με κανένα τρόπο να φύγει αν δεν έπαιρνε μαζί του το σκαλιστήρι που του άρεσε. Ο Αβάς Απολό επίσης λέγουν πως είχε τόση αγάπη για τον πλησίον του, ώστε ουδέποτε στη ζωή του αρνήθηκε σε άνθρωπο βοήθεια ή οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εξυπηρέτηση. Όταν οι αδελφοί ζητούσαν τη συνεργασία του, την προσέφερε ευχαρίστως, λέγοντας πάντα με χαμόγελο: «Μαζί με τον Κύριό μου θα εργαστώ σήμερα για την ωφέλεια της ψυχής μου». Την ακόλουθη ιστορία μας τη διηγεί το επίσκοπος Ελενπόλεος Παλάδιος. Ο Σεραπείων ή το Αιγύπτιος ασκητής, τελείως ακτήμων και πολύ ελεήμων. Πολλές φορές τον είχαν ειδεί να γυρίζει με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από το γυμνό του σώμα, γιατί τα ενδύματά του τα είχε δώσει ελεημοσύνη. Έτσι του έμεινε και το όνομα Συνδόνιος. Κάποτε πουλήθηκε θεληματικά σαν δούλος σε ένα ειδωλολάτρη ηθοποιό για 20 νομίσματα. Άρχισε με μεγάλη προθυμία να υπηρετεί τον κύριό του και όλη του την οικογένεια. Εργαζόταν αδιάκοπα χωρίς απαιτήσεις. Το φαγητό του απαιτελεί το μόνο από ψωμί και νερό. Ενώ τα χέρια του δούλευαν, ο νους του ήταν απασχολημένος με την προσευχή. Τα λόγια της γραφής δεν έλειπαν ποτέ από τα χείλη του. Σκοπός του ήταν να μεταδώσει το φως του Χριστού στους κυρίους του και δεν άργησε να το επιτύχει. Τους προσήλκυσε στην πίστη, πρώτα απ' όλα με το παράδειγμα του χριστιανικού βίου του και ύστερα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, που πέφτει σαν βάλσαμο παρηγοριάς στις ταλαιπωρημένες
από την κοσμική ματαιότητα ψυχές. Όταν ο Μήμος, έτσι έλεγαν τότε τους ηθοποιούς, η σύζυγος και τα παιδιά του επήραν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, άφησαν το επάγγελμά τους που δεν συμφωνούσε πια με τη νέα ζωή και έγιναν ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Μία μέρα επήρε ιδιαιτέρως τον Συνδόνιο κύριος του και του είπε: «Είναι καιρός, αδελφέ, να σου ανταποδώσω την ευεργεσία που μου έκανες να ελευθερώσεις και μένα και την οικογένειά μου από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας. Πάρε και εσύ για αντάλλαγμα την ελευθερία σου». Τότε ο Συνδόνιος κατάλαβε πως είχε έλθει η ώρα να του αποκαλύψει την αλήθεια. Του είπε λοιπόν πως δεν ήταν δούλος και πως με τη θέλησή του πουλήθηκε σε αυτόν για να τον οδηγήσει στο Χριστό. «Αφού επλήρωσε ο Θεός την επιθυμία μου, ας πάω τώρα να βοηθήσω κι άλλους». Επέστρεψε τα 20 νομίσματα στον κύριό του και έφυγε για άλλη χώρα. Εκεί πουλήθηκε σε οικογένεια αιρετικών. Με τον ίδιο τρόπο έφερε και αυτήν πολύ γρήγορα στους κόλπους της Εκκλησίας. Μέχρι τέλους της ζωής του ο Συνδόνιος υπηρετούσε σωματικά και ψυχικά τους συνανθρώπους του. Γιατί, αβά, οι σημερινοί μοναχοί, ενώ κοπιάζουν, δεν παίρνουν από το Θεό τα χαρίσματα που έπαιρναν οι παλαιοί πατέρες? Ερώτησε ένα γέροντα κάποιος αδελφός. «Τον παλαιό καιρό, τέκνον μου», αποκρίθηκε ο σεβάσμιος γέρον, «υπήρχε αγάπη μεταξύ των μοναχών και καθένας προθυμοποιεί το να βοηθήσει τον αδελφό του να ανεβεί προς τα επάνω. Τώρα η αγάπη εψυχράνθη και ο ένας παρασύρει τον άλλον προς τα κάτω και για τον λόγον αυτόν δεν χορηγεί πλέον ο Θεός χαρίσματα πνευματικά». «Τον παλαιότερο καιρό», έλεγε ο αβάς Ιωάννης σε ένα νέο μοναχό που επήγε να τον συμβουλευτεί, «η πνευματική απασχόληση ήταν το κύριο έργο του μοναχού και η υλική εργασία πάρεργο. Σήμερα αντεστράφησαν οι όροι και θεωρείται πάρεργο το έργο της ψυχής και έργο το εργόχειρο». «Ποιο είναι το έργο της ψυχής?», ρώτησε ο αδελφός. «Εκείνο που γίνεται χάριν της Θείας Εντολής», εξήγησε ο γέρον. «Μαθαίνεις λόγου χάριν πως είμαι άρρωστος και η συνείδησή σου σου λέγει πως είναι καθήκον σου να με επισκεφθείς. Εσύ όμως κάθεσαι και σκέπτεσαι. Αν πάω, θα μείνει πίσω το εργόχειρό μου, γιατί θα χάσω χρόνο. Δεν έρχεσαι και παραβαίνεις την εντολή της αγάπης. Ή κάποιος σου ζητεί να τον βοηθήσει στην εργασία του. Εσύ μονολογείς: είναι ανάγκη τώρα να αφήσω τη δική μου δουλειά στη μέση για να βοηθήσω άλλον? Αρνείσαι παραβλέποντας την εντολή του Θεού που είναι έργο της ψυχής και προσιλώνεσαι στο εργόχειρό σου που είναι πάρεργο». Επήγε μια φορά ο Όσιος Μακάριος να κάνει συντροφιά σε έναν άρρωστο ερημίτη. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω στο γυμνό κελάκι του, είδε πως δεν υπήρχε πουθενά ούτε ίχνος φαγητού. «Τι θα ήθελες να φας, αδελφέ?», ερώτησε Όσιος. Ο άρρωστος εδίστασε να απαντήσει. Τι να ζητούσε τάχα, αφού δεν υπήρχε τίποτε σε εκείνη την ερημιά? Τέλος, επειδή επέμενε να τον ερωτά ο Όσιος, είπε πως είχε επιθυμήσει λίγη αλευρόσουπα. Αλλά πού να βρεθεί αλεύρι? Ο Όσιος Μακάριος, για να αναπαύσει τον άρρωστο αδελφό του, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια κάνοντας 50 μίλια με τα πόδια για να βρει αλεύρι. Ο Όσιος Ποιμήν ασκήτευε μαζί με τους 4 αδελφούς του στην Αιγυπτιακή έρημο. Ο Παΐσιος, ο νεότερος αδελφός, δεν είχε ακόμη κατορθώσει να διορθώσει τις αδυναμίες του και στενοχωρούσε με τις αταξίες του τους άλλους. «Αυτός ο μικρός δεν μας αφήνει σε ησυχία», είπε μια μέρα στενοχωρημένος το μεγαλύτερο αδελφό του, αβάς Ποιμήν. «Έλα να φύγουμε από το μέρος αυτό να ηρεμήσει ο λογισμός μας». Επήραν το δρόμο και έψαχναν να βρουν τόπο κατάλληλο για να μείνουν. Ο Παΐσιος όμως κατάλαβε πως τα αδέλφια του τον άφησαν και έφυγαν, και βγήκε να τους γυρεύει.
Ο Αβάς Ποιμήν τον είδε από μακριά να έρχεται και είπε στον Αβά Ανού, τον μεγαλύτερο, «Ας περιμένουμε τον αδελφό που κοπιάζει να μας φτάσει». Τέλος επλησίασε εκείνος και τους παραπονέθηκε. «Πού πηγαίνετε και με αφήνετε μόνο? Φεύγουμε να βρούμε ησυχία. Εσύ διαρκώς μας θλίβεις με τις απερισκεψίες σου», του είπε ο Αβάς Ποιμήν. «Ναι, ναι, πάμε όλοι μαζί όπου θέλετε», είπε με αφέλεια ο νέος. Βλέποντας την ακακία του Αβάς Ποιμήν, είπε στον μεγάλο του αδελφό, «Ας γυρίσουμε πίσω, Ανού. Νομίζω πως άθελα του ατακτεί ο νεαρός αυτός, ή ο Θεός επιτρέπει έτσι για να ειδεί την υπομονή μας». Επέστρεψαν λοιπόν στο κελί τους και έζησαν όλοι μαζί μέχρι τέλους. Ο υποτακτικός κάποιου γέροντος έμενε σε μια καλύβη 10 μίλια μακριά από τη σκήτη. Μια μέρα θέλησε να τον ειδοποιήσει ο γέρον να έρθει να πάρει το ψωμί του. Ύστερα όμως σκέφτηκε, «Για λίγα ψωμιά να κάνω τον αδελφό να περπατήσει 10 μίλια. Ας του τα πάω μόνος». Έβαλε το ταγάρι στον ώμο και ξεκίνησε. Πηγαίνοντας σκόνταψε σε μια πέτρα και έκανε τέτοια πληγή στο πόδι που ήταν αδύνατο να σταματήσει το αίμα. Από τον υπερβολικό πόνο που ένιωσε άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαις, Αβά?», άκουσε πίσω του μια γλυκιά φωνή να τον ερωτά. Έστρεψε το κεφάλι και είδε έναν ωραίον άγγελο. Δεν φοβήθηκε όμως, αλλά του έδειξε με το δάκτυλο την πληγή. «Πάψε να κλαίς για αυτό το τυποτένιο πράγμα», τον πρόσταξε ο άγγελος. «Τα βήματα που κάνεις για την αγάπη του αδελφού τα έχω μετρημένα και θα πάρεις την αμοιβή σου από τον Θεό». Ο γέροντας πήρε θάρρος και χαρούμενος συνέχισε το δρόμο του. Από τότε προθυμοποιήθηκε να εξυπηρετεί τους αδελφούς. Μια μέρα πήρε πάλι ψωμιά να τα πάει σ' άλλον ερημίτη που έμενε πολύ πιο μακριά. Συνέβη όμως να έρχεται και εκείνος με τον ίδιο σκοπό και συναντήθηκαν στο δρόμο. «Αδελφέ μου», είπε ο πρώτος γέροντας, «με κόπο απέκτησα ένα μικρό θησαυρό και πρόλαβες εσύ να μου τον πάρεις. Μήπως η στενή πύλη χωράει μόνο εσένα, Αβά? Κάνε λίγο τόπο να περάσουμε κι εμείς», του αποκρίθηκε ο αδελφός. Ενώ έλεγαν αυτά, ήλθε πάλι ο άγγελος και τους είπε, «Αυτή η φιλονικία σαν ευωδιαστό λιβάνι ανεβαίνει στον ουρανό». Όταν ο Όσιος Σάββας ο Υγειασμένος ήταν υποτακτικός στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, πολύ νέος ακόμη στην ηλικία, του είχαν αναθέσει να ετοιμάζει το ψωμί των αδελφών. Μια βροχερή ημέρα, ενώ ζύμωνε, μπήκε ένας αδελφός στο φούρνο και άφησε τα βρεγμένα ρούχα του να στεγνώσουν. Ο Σάββας, που δεν είχε ιδέα τι είχε κάνει ο άλλος, άναψε το φούρνο. Εν τω μεταξύ ήλθε και εκείνος να τα πάρει και σαν είδε το φούρνο αναμένο από τη λύπη του κόντευε να κλάψει, γιατί δεν είχε άλλα ρούχα και εκείνα που φορούσε ήσαν δανεικά. Βλέποντας ο Σάββας στη στενοχώρια του αδερφού, δεν έχασε καιρό. Με ένα πίδημα βρέθηκε μέσα στο φούρνο και μάζεψε τα ρούχα. Και τι θαύμα! Ούτε τα ρούχα είχαν πειραχθεί καθόλου από τη φωτιά, ούτε ο συμπαθέστατος νέος έπαθε τίποτε. Δεν τον έθιξαν οι φλόγες, όχι για την ευσέβειά του όπως τους τρεις πέδας, αλλά για τη φιλαδελφία του. Τρεις αδελφοί συμφώνησαν να θερήσουν 60 στρέμματα χωράφι. Την πρώτη μέρα όμως που έπιασαν δουλειά έτυχε να αρρωστήσει ο ένας από τους τρεις και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη σκήτη. Οι άλλοι δύο που έμειναν είπαν μεταξύ τους, «Δεν κάνουμε μια μικρή προσπάθεια να θερήσουμε και εκείνο που αναλογεί στον αδελφό? Με την ευχή του θα το κατορθώσουμε». Το είπαν και το έκαναν. Όταν τέλειωσε το θέρισμα, εκάλεσαν τον αδελφό να πάρει το μισθό του. «Ποιο μισθό?», έλεγε εκείνος, «αφού δεν πρόλαβα να θερήσω». «Με την ευχή σου έγινε όπως πρέπει η δουλειά», του απαντούσαν οι δύο άλλοι. «Έλα τώρα να πληρωθείς». Επειδή εκείνος δεν εδέχεται να πάρει μισθό και οι άλλοι επέμεναν να του δώσουν για να μην φιλονικούν, επήγανε σε ένα γείτονά τους γέροντα να τους λύσει τη διαφορά. «Αβά,
άρχισε πρώτος ο αδελφός που είχε αρρωστήσει. Πήγαμε οι τρεις μας να θερήσουμε. Εγώ όμως, προτού πιάσω δρεπάνη στο χέρι, αρρώστησα και έφυγα. Οι αδελφοί εδώ με αναγκάζουν τώρα να πάρω μισθό που δεν εργάστηκα. Το βρίσκεις δίκαιο αυτό? Αβά, επενέβησαν οι άλλοι. Οι τρεις μαζί αναλάβαμε 60 στρέμματα χωράφι. Αν θερίζαμε όλοι, είναι απίθανο να τελειώναμε στην ορισμένη προθεσμία. Όμως, με την ευχή του αδελφού, οι δύο μας το βγάλαμε εις πέρας πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι λοιπόν δίκαιο να πάρει το μισθό του? Ο γέροντας εθαύμασε την αγάπη των αδελφών εκείνων. Επήρε ευθύς το ξύλο και έκρουσε για να μαζευτούν όλοι οι μοναχοί της Κήτης σε σύναξη. «Ελάτε πατέρες και αδελφοί να κάνουμε σήμερα μια δίκη», τους είπε όταν συγκεντρώθηκαν και διηγήθηκε την υπόθεση. Το αποτέλεσμα ήταν να αναγκάσουν τον αδελφό να πάρει το μισθό του. Εκείνος τον επήρε κλαίγοντας και έλεγε διαρκώς πως την ημέρα εκείνη οι αδελφοί τον είχαν αδικήσει. Τέσσερις φίλοι συμφώνησαν να σκητεύσουν. Οι τρεις ησύχαζαν και ο τέταρτος ανέλεβε να τους υπηρετεί. Έδινε τα εργόχειρά του στην αγορά του γειτονικού χωριού και ανέβαζε στο ησυχαστήριο τα αναγκαία τρόφιμα. Ύστερα από λίγα χρόνια απέθαναν οι δύο και έμειναν μόνο ο διακονητής και ένας από τους ησυχαστές. Κάποτε ο διακονητής, που ήταν και πιο νέος, εκεί στο χωριό που κατέβαινε βρέθηκε σε πειρασμό και έπεσε σε μεγάλη αμαρτία. Κοντά στο ησυχαστήριο είχε στήσει την καλύβα του και ένας Άγιος Ερημίτης, που είχε λάβει από το Θεό διορατικό χάρισμα και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του εκείνα που δεν μπορεί να διακρίνει ο άνθρωπος με τα σωματικά του μάτια. Σε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο απεκαλύφθη πως οι δύο ησυχαστές στον ουρανό παρακαλούσαν το Θεό να παραχωρήσει να φαγωθεί από άγριο θηρίο ο αδελφός που έπεσε, για να ξεπλύνει με το αίμα του την αμαρτία, μη χάσει τον παράδεισο και χωριστούνε. Καθώς λοιπόν επέστρεφε ο διακονητής από το χωριό, του επιτέθηκε ξαφνικά ένα άγριο λιοντάρι, έτοιμο να τον κατασπαράξει. Ο άλλος αδελφός που τον περίμενε πάνω στο ησυχαστήριο είδε από μακριά τον κίνδυνο και κατατρομαγμένος έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε το Θεό να γλιτώσει τον αδελφό του από τα δόντια του θηρίου. Ιδίως στον ουρανό, έβλεπε πάντα ο διορατικός γέρον, έλεγαν με θέρμη: «Κύριε, κάνε έλεος να κατασπαραχθεί από το θηρίο για να εξηλαιωθεί. Κύριε, σώσε τον δούλο σου από τα δόντια του θηρίου», φώναζε κάθιδρος από αγωνία κάτω ο ησυχαστής. Τότε έγινε κάτι απροσδόκητο. Ενώ το φοβερό αφρικανικό λιοντάρι είχε σχεδόν αρπάξει με τα μπροστινά του πόδια το θύμα του από το λαιμό, έκανε ξαφνικά μεταβολή και εξαφανίστηκε στην κοντινή ζούγκλα, σαν να το έδιωχνε ακατανίκητη δύναμη. Και ο Άγιος Ερημίτης άκουσε φωνή να λέγει στους δύο στον ουρανό: «Είναι δίκαιο να γίνει το αίτημα εκείνου που αγωνίζεται ακόμη με τη σάρκα του κάτω στη γη. Σε σας αρκεί η εδώ ανάπαυση και μακαριώτης». Γεμάτος συντριβή και μετάνοια για την πτώση του, ύστερα μάλιστα από τέτοιο κίνδυνο που είδε με τα μάτια του, γύρισε στον αδελφό του ο διακονητής και αφού εξομολογήθηκε την αμαρτία του, κλείστηκε στο κελί του και έκλαιε μέχρι τέλους της ζωής του. Ύστερα από μερικά χρόνια απέθαναν και οι δύο που είχαν απομείνει και είδε τους τέσσερους μαζί στον ουρανό ο Άγιος Ερημίτης. Δύο νέοι μοναχοί κατέβηκαν στην πόλη να πουλήσουν τα πανέρια τους. Χωρίστηκαν για λίγο και στο διάστημα αυτό ο ένας έπεσε σε μεγάλο σαρκικό αμάρτημα. Ύστερα, σκοτισμένος από την απόγνωση, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να γυρίσει πίσω στην έρημο. «Πήγαινε μόνος, εγώ θα μείνω εδώ», είπε στον άλλον μόλις συναντήθηκαν. «Γιατί, αδελφέ μου, τι σου συμβαίνει?», τον ερωτούσε με καλοσύνη εκείνος, χωρίς να υποπτεύεται την αιτία. «Να λοιπόν, αφού επιμένεις να μάθεις, όταν χωριστήκαμε επήγα σε γυναίκα. Τώρα έχασα πια την ψυχή μου, τι να κάνω στην έρημο?»
Ο αγνός νέος ταράχτηκε στο άκουσμα της αμαρτίας που είχε πέσει ο αδελφός. Δεν το έδειξε όμως. Για να τον γλιτώσει μάλιστα από τα αρπακτικά νύχια της απελπισίας, προσποιήθηκε πως είχε πάθει το ίδιο και αυτός. «Ας πάμε πίσω στην έρημο, αδελφέ», του είπε με δάκρυα στα μάτια, «και ας κοπιάσουμε και οι δύο μαζί. Ο Θεός σαν φιλάνθρωπος πατέρας θα ειδεί τη μετάνοιά μας και θα μας συγχωρήσει». Με αυτά και άλλα λόγια παρηγορητικά τον έπεισε να τον ακολουθήσει. Όταν ανέβηκαν στη σκήτη, εξομολογήθηκαν μαζί και κανονίστηκαν αυστηρά από τους πατέρας. Ένα ολόκληρο χρόνο μετανοούσε και αγωνιζόταν ο αθώος για χάρη του ενόχου, παίρνοντας απάνω του όλη την εντροπή μιας σοβαράς αμαρτίας που δεν είχε ούτε καν διανοηθεί. Ο Θεός εδέχθη την προσφορά του και τον ικανοποίησε με αυτόν τον τρόπο. Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν ένας από τους μεγάλους γέροντας εκεί στη σκήτη, άκουσε φωνή να του λέει: «Δια την πολλήν αγάπην του αθώου συγχωρώ τον ένοχο». Ύστερα από αυτή τη διαβεβαίωση, οι πατέρες έλυσαν και τους δύο από το επιτήμιο, χωρίς να μάθουν ποτέ ποιος ήταν ο πραγματικός φταίχτης. Δύο συνασκητές αγωνίζονταν στην έρημο της Τιβαΐδας. Μα ήσαν νέοι και άπειροι, και ο διάβολος τους έστεινε ένα σωρό παγίδες. Ο πιο νέος κάποτε πολεμήθηκε πολύ στη σάρκα. Έχασε γι' αυτό την ψυχραιμία του και την υπομονή του και είπε μια μέρα αποφασιστικά στο μεγαλύτερο: «Δεν αντέχω πια, θα γυρίσω στον κόσμο». Εκείνος πάλι καταστενοχωρημένος για τον πειρασμό που βρήκε τον αδελφό του, προσπαθούσε να τον συγκρατήσει. «Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις από εδώ», του έλεγε, «να χάσεις όλους τους κόπους και την αγνότητά σου». «Πού να τον πείσει όμως». «Δεν κάθομαι», επέμενε. «Θα φύγω, θα τα δοκιμάσω όλα και ύστερα βλέπουμε. Αν θέλεις, έλα μαζί μου και γυρίζομαι πάλι πίσω και οι δυο, ή μένω για πάντα στον κόσμο». Ο μεγαλύτερος αδελφός τότε, μη ξέροντας τι να κάνει, επήγε να συμβουλευτεί ένα γείτονά τους γέροντα. «Πήγαινε μαζί του», του είπε εκείνος όταν άκουσε την υπόθεση. «Ο Θεός για χάρη σου ελπίζει πως δεν θα τον αφήσει να ζημιωθεί». Έτσι ξεκίνησαν οι δύο συνασκητές μαζί να κατεβούν στην πόλη. Καθώς όμως πλησίαζαν, εκείνος που επειράζεται είπε ξαφνικά στον αδελφό του: «Ας υποθέσουμε πως έκανα την επιθυμία μου. Τι κέρδισα με τούτο? Έλα, αδελφέ, να γυρίσουμε πίσω στην ησυχία μας». Εκείνος τον έβλεπε σαστισμένος και δεν πίστευε στα αυτιά του. Ύστερα θυμήθηκε τα λόγια του Αγίου Γέροντος: «Θα ειδεί ο Θεός τον κόπο σου και δεν θα τον αφήσει να βλαβεί». Και πράγματι, ο αδελφός είχε ανακουφιστεί από το δυνατό πόλεμο και γύρισαν ευχαριστημένοι κι οι δύο στα κελιά τους. «Ουδέποτε επλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας λύπη στην καρδιά μου για τον πλησίον μου», έλεγε ο Αβάς Αγάθων, «και όσο πάλι εξαρτάτω από μένα, δεν άφησα άνθρωπο να κοιμηθεί στενοχωρημένος μαζί». Ο Αβάς Ισαάκ επίσης συνήθιζε να λέγει: «Δεν άφησα να μπει ποτέ σε αυτό εδώ το κελί λογισμός εναντίον αδελφού που να με στενοχώρησε. Εφρόντισα όμως να μην αφήσω και τον αδελφό μου να πάει στο κελί του έχοντας λογισμόν εναντίον». Ο Αβάς Ιωάννης με μερικούς ακόμη αδελφούς επήγαιναν να επισκεφθούν κάποια πολύ μακρινή σκήτη. Περπατώντας νυχτωθήκανε και ο μοναχός που τους είχαν δώσει για οδηγό έχασε το δρόμο. Οι αδελφοί το κατάλαβαν και ρώτησαν τον γέροντα ιδιαιτέρως: «Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, Αβά? Αν εξακολουθήσουμε να προχωρούμε, κινδυνεύουμε να χαθούμε σε αυτήν εδώ την απέραντη έρημο. Αν δείξουμε πως καταλάβαμε ότι έχασε το δρόμο, θα ντραπεί και θα στενοχωρηθεί ο αδελφός», είπε ο αγαθός γέροντας. «Θα προφασιστώ καλύτερα πως είμαι κουρασμένος και δεν μπορώ να περπατήσω άλλο, και ας μείνομαι εδώ να ξημερώσει». Έτσι και έκανε για να μην λυπήσει τον αφηρημένο οδηγό τους. Κάποιος αναχωρητής έμενε στη σκήτη προτού εγκατασταθεί εκεί όσιος ποιμήν με τους τέσσερις αδελφούς του.
ή το καλός πνευματικός, και πολλοί χριστιανοί από τις γύρω πόλεις επήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν και να πάρουν τις συμβουλές του. Αφότου όμως έμεινε όσιος ποιμήν στη σκήτη, άφησαν οι άνθρωποι τον αναχωρητή και πήγαιναν σε εκείνον. Αυτός στενοχωρούσε τον Όσιο και έλεγε συχνά στους αδελφούς του: «Τι να κάνουμε με το μεγάλο του το γέροντα? Οι άνθρωποι με βάζουν σε έννοια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ευχαριστήσουμε». Μια μέρα ετοίμασαν καλομαγειρευμένο φαγητό. Έβαλαν και λίγο κρασί σε μια καράφα και πήγαν όλοι μαζί να επισκεφθούν το γείτονά τους αναχωρητή. Εκείνος όμως, όταν τους είδε από μακριά, κρύφτηκε και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να υπεί πως δεν ευκαιρούσε να δεχθεί επισκέψεις. «Πες τον αβά σου, αδελφέ», είπε τότε στον υποτακτικό ο Όσιος ποιμήν, «ότι είμαι θα αποφασισμένη να τον περιμένουμε εδώ έξω όλη την ημέρα. Δεν γυρίζομαι στο κελί μας αν δεν αξιωθούμε να πάρουμε την ευχή του». Βλέποντας ο αναχωρητής την αγάπη και την ταπεινοσύνη τους, ευγήκε και τους υποδέχθηκε με χαρά. Εκείνοι του έβαλαν μετάνοια και τον παρακάλεσαν να καταδεχθεί να φάγουν μαζί από το φαγητό τους. Συγκινημένος ο αναχωρητής από την καλοσύνη των αδελφών, την ώρα του γεύματος, αντί για άλλη πρόποση, τους είπε: «Οφείλω να ομολογήσω πως όχι μόνο όσα έχω ακούσει για σας είναι αληθινά, αλλά ότι διαπιστώνω πολύ περισσότερα με τα μάτια μου. Είστε πράγματι άνθρωποι του Θεού, όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη». Από τότε ο αναχωρητής και Όσιος ποιμήν έγιναν πολύ στενοί φίλοι. 12 μοναχοί περνούσαν για πρώτη φορά μια άγνωστη έρημο. Όταν ενύκτωσε, παραπλανήθηκε ο οδηγός τους και τράβηξε τον αντίθετο δρόμο. Οι αδελφοί το κατάλαβαν γρήγορα, αλλά ο καθένας τους ξεχωριστά αγωνίστηκε ολόκληρη τη νύχτα να μην το φανερώσει και να μην λυπήσει τον οδηγό. Όταν ξημέρωσε, είδε πια το λάθος του εκείνος. «Συγχωρήστε με, αδελφοί», είπε σαστισμένος, «μου φαίνεται πως επήρα τον αντίθετο δρόμο». «Το ξέρομαι», του αποκρίθηκαν εκείνοι, «αλλά μη στενοχωρήσε, γυρίζομαι πίσω». Και χωρίς να δείξουν καμία απολύτως δυσαρέσκεια, που είχαν περπατήσει όλη νύχτα άσκοπα μια απόσταση 12 μιλίων, άρχισαν καινούργια πορεία. Ο οδηγός, θαυμάζοντας την ευγένειά τους, έλεγε και ξανά: «Μέχρι θανάτου μπορούν να συγκρατηθούν οι άνθρωποι του Θεού για να μην λυπήσουν τον αδελφό τους». «Αν φιλονικήσουν δύο αδελφοί», λέγει Όσιος Εφραίμος Ήρος, «εκείνος που θα ζητήσει συγγνώμη πρώτος θα κερδίσει τον στέφανο της νίκης. Θα γίνει συγκατάβασης και για τον άλλον, αν δεν περιφρονήσει τον αδελφό του, αλλά προθυμοποιηθεί να ειρηνεύσουν μεταξύ τους». Ένας ερημίτης έστειλε μια μέρα στην πόλη τον υποτακτικό του να ανεβάσει στη σκήτη μια καμήλα για να μεταφέρουν τα καλάθια του στην αγορά. Επιστρέφοντας, τον συνάντησε κάποιος άλλος ερημίτης, γείτονάς τους, και του είπε: «Τι κρίμα να μην πάρω είδηση πως κατέβαινε στην πόλη. Θα σου ζητούσα να έφερνες μια καμήλα και για μένα να πάω τα πανέρια μου στην αγορά». Ο υποτακτικός το είπε στο γεροντά του. Εκείνος τον πρόσταξε να δώσει παρευθύ στην καμήλα στο γείτονα και να του είπε πως το δικό του φορτίο είναι τακτοποιημένο. Πήγαινε μαζί του στην πόλη και όταν τελειώσει εκείνος, φέρε πίσω το ζώο να φορτώσουμε κι εμείς. Ο υποτακτικός έκανε πρόθυμα την προσταγή του γέροντος. Όταν τελείωσε ο γείτονας τη δουλειά του, επήρε πάλι την καμήλα. «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?», τον ερώτησε εκείνος. «Πίσω στη σκήτη να μεταφέρω τα καλάθια μας». «Την ευχή σου, αβά», είπε ο νέος και έφυγε τρεχάτος να προλάβει. Λυπήθηκε πολύ ο γείτονας αν άκουσε πως είχαν αφήσει στη μέση τη δουλειά τους για να τον εξυπηρετήσουν, και όταν επέστρεψε στην έρημο, έβαλε μετάνοια στο γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, αδελφέ, αλλά η πολύ σας αγάπη κέρδισε τον καρπό του κόπου μου».
Ένας αδελφός, ενώ έπιασε να ράψει τα χερούλια στα ζεμπίλια που είχε έτοιμα για την αγορά, άκουσε το γείτονά του να μονολογεί: «Τι να κάνω που έφτασε η αγορά και δεν έχω ετοιμάσει ακόμη τα χερούλια για τα ζεμπίλια μου, ο αμελής?» Τότε ο αδελφός επήρε τα δικά του χερούλια και τα επήγε στο γείτονά του. «Αυτά μου περισσεύουν», του είπε, «μήπως σου χρειάζονται?» Εκείνος τα δέχτηκε με ανακούφιση, σαν δώρο σταλμένο από τον Θεό, χωρίς να υποπτεύεται καν πως ο αδελφός του άφησε ατέλειωτο το εργόχειρό του για να τον αναπαύσει. Δύο συνασκητές αγρυπνούσαν μια νύχτα στο εργόχειρο. Έφτιαχναν κλωστή από κανάβι για να πλέξουν ύστερα σκηνή, μα η κλωστή του ενός διαρκώς κοβόταν. Άρχισε κι αυτός να χάνει την υπομονή του και να θυμώνει με τον άλλον που η δουλειά του προχωρούσε ομαλά. Εκείνος όμως το κατάλαβε, και για να μην στενοχωρείται ο αδελφός του, κάθε φορά που το έσπαζε η κλωστή έκοβε με τρόπο τη δική του. Έτσι έμεναν στο ίδιο σημείο και οι δύο, και η δουλειά τελείωσε χωρίς να συμβεί μεταξύ τους δυσαρέσκεια. Ένας αρχάριος μοναχός επήγε σε κάποιον γέροντα να πάρει οδηγίες. Συνομίλησαν πολλή ώρα για πολλά πράγματα γύρω από τη ζωή τους. Ωφελημένος ο νέος και με ψυχική ικανοποίηση, σηκώθηκε να φύγει. «Συγχώρεσέ με, απά», είπε, καθώς έβαζε μετάνοια στο γέροντα, «σε εμπόδισα από την προσευχή σου με την επίσκεψή μου σήμερα». «Δική μου προσευχή τέκνων», αποκρίθηκε με καλοσύνη ο αγαθός γέροντας, «είναι να σε αναπαύσω και να σε στείλω ωφελημένο ψυχικά πίσω στο κελί σου». Όσιος Αβράμιος, από πολύ νέος, είχε αφήσει τον κόσμο και έκανε κατοικία του την έρημο. Εκεί με τους ασκητικούς αγώνες και με τη βοήθεια της χάριτος έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Ύστερα από πολλά χρόνια που είχε να μάθει νέα από τους δικούς του, πληροφορήθηκε πως ο μοναδικός του αδελφός πέθανε και άφησε στους δρόμους μια μικρή θυγατέρα, όχι μεγαλύτερη από 6 ή 7 χρόνων. Ένας φίλος του οσίου περιμάζεψε το όρφανο και μια μέρα του το πήγε στην έρημο. Ο ερημίτης, παρόλη τη σκληρή ζωή που έκανε, είχε πολύ τρυφερή καρδιά. Συμπόνεσε την πεντάφανη παιδούλα που δεν βρισκόταν σπλαχνική ψυχή να την προστατεύσει και την κράτησε κοντά του, αψηφώντας όλες τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει για να τη μεγαλώσει σε εκείνο τον απρόσιτο τόπο. Αφότου λοιπόν πήρε την απόφαση να την υιοθετήσει, έγινε για χάρη της τρυφερή μητέρα, πατέρας φιλόστοργος, καλός παιδαγωγός και σοφός διδάσκαλος. Έκτισε για αυτήν ένα μικρό βολικό σπιτάκι δίπλα στο ερημικό κελί του. Εφρόντιζε να μην της λείπει τίποτε από εκείνα που χρειάζεται ένα μικρό παιδί για να μεγαλώσει: υγιεινή τροφή και κατάλληλη ενδυμασία. Της μάθαινε γράμματα και την ανέτρεφε χριστιανικά, καλλιεργώντας την άπλαστη ψυχή της με καθημερινή διδασκαλία. Την αγάπησε πολύ με τον καιρό και επιθυμούσε να την κάνει πρότυπο αρετής και ευσεβίας για να την ειδεί μια μέρα πραγματική ασκήτρια, δεύτερη Οσία Σάρα, που ήταν τότε ξαχουστή σε ολόκληρη την Αίγυπτο για τη σοφία και την αγιότητα του βίου της. Τα χρόνια κυλούσαν γρήγορα και η Μαρία, έτσι έλεγαν την ορφανή παιδούλα, μεγάλωνε και έδειχνε πως θα γινόταν, όπως περίμενε τουλάχιστον ο καλός της θείος, μια συνετή κοπέλα. Μα ο διάβολος ευθόνησε το φιλάνθρωπο έργο του Οσίου Αβραμίου και έβαλε τα δυνατά του να κάνει την ίδια την προστατευομένη του να τον ποτίσει με το πιο πικρό φαρμάκι, για να μετανοήσει για την καλοσύνη του και να χάσει το μισθό του. Ένας νεαρός υποκριτής άρχισε να συχνάζει στο ησυχαστήριο του Οσίου για να παίρνει δήθεν τις σοφές συμβουλές του. Στην πραγματικότητα όμως εσύχναζε, γιατί είχε ήδη κάποτε την όμορφη κόρη και ήταν βέβαιος πως, απονήρευτη καθώς φαινόταν, δεν ήθελε πολύ να την ξεγελάσει.
και το κακό δεν άργησε να γίνει. Αμέριμνος Όσιος επήγε για λίγες μέρες πολύ βαθιά στην έρημο, παλιά συνήθεια. Εκεί έκανε τις πνευματικές του ασκήσεις, προσευχή και ψυχική ανάταση. Ωστόσο η Μαρία έμεινε ολομόναχη. Το όργανο του Σατανά από την άλλη μεριά καιροφυλακτούσε. Βρήκε την πιο κατάλληλη περίσταση και με δόλο, όπως την Εύα ο Όφης την έκανε υποχείριό του. Ύστερα, όπως συμβαίνει πάντα, ο ένοχος φρόντισε να εξαφανιστεί. Τότε η νέα ήλθε στον εαυτό της και είδε πως είχε κυλιστεί στη λάσπη. Μα ήταν πια άργα. Αναλογιζόταν που είχε πέσει και την έπιανε ανατριχύλα, και αντί να μετανοήσει δυστυχισμένη και να καταφύγει με ταπείνωση στο θείο έλεος, ρίχτηκε ολόκληρη στην αγκαλιά της μαύρης απελπισίας. Έβλεπε γύρω της την αγιότητα να την κρίνει αμήλικτα, την έρημο να την ελέγχει, και άκουγε τον Σατανά να ψιθυρίζει διαρκώς τον ταραγμένο λογισμό της. «Σωτηρία δεν υπάρχει πια για σένα, είσαι οριστικά χαμένη». Ω, αν μπορούσε να μην άκουγε αυτή τη φωνή, να τις επαναλαμβάνει διαρκώς, μονότονα, χερέκακα, χωρίς ίκτο. «Είσαι οριστικά χαμένη». Εκεί η τραγική κοπέλα αναζήτησε την λύτρωση στη φυγή. Χάθηκε μέσα στη μαύρη νύχτα, χωρίς να αφήσει ίχνη πουθενά. Στο διάστημα αυτό ο Όσιος είχε αποξενωθεί όλος διόλου από κάθε γήινη φροντίδα. Το πνεύμα του ανέβηκε στον άειλο κόσμο. Η ψυχή του βρισκόταν σε διαρκή έκσταση. Την τρίτη ημέρα άρχισε να αισθάνεται κόπωση στο σώμα και στο πνεύμα. Άφησε για λίγο την προσευχή, εκάθισε σε μια μεγάλη πέτρα, ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατα και αποκοιμήθηκε. Πόση ώρα πέρασε δεν κατάλαβε. Ξαφνικά τεινάχθηκε όρθιος, κατατρομαγμένος. Ένα παράξενο όνειρο τον συνεκλώνησε. Του φάνηκε πως ήταν στο μικρό κήπο της Μαρίας και την περίμενε κάτω από την αμυγδαλιά να τη διαβάσει, όπως έκανε τον καιρό που ήταν μικρή. Λίγο πιο πέρα επάνω στο φράκτη χοροπηδούσε αμέριμνο ένα κάτασπρο περιστέρι. Φαινόταν να καμαρώνει την ασπράδα του που φεγκοβολούσε κάτω από τις ολόλαμπρες ακτίνες του μεσημεριανού ήλιου. Μα ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, πετάχτηκε από την τρύπα του ένα μεγάλο φίδι. Με ένα επιδέξιο ελιγμό άρπαξε στο τεράστιο στόμα του το αμέριμνο περιστεράκι, το κατάπιε με μια ολόκληρο και εξαφανίστηκε πάλι στη φωλιά του. «Α!» έκανε λυπημένος ο πονετικός γέροντας, και παίρνοντας το ραβδί του στο χέρι ανασκάλεψε την τρύπα του φοβερού ερπετού. Εκείνο τότε, σαν να πιεζόταν από μυστηριώδη δύναμη, πετάχτηκε πάλι έξω και έβγαλε από τα σπλάχνα του ζωντανό του περιστέρι. Ακέραιο και κάτασπρο σαν πρώτα, μόνο με τις όμορφες φτερούγες του λίγο τσαλακωμένες. Επηρεασμένος από το όνειρο Όσιος, ένιωσε ανησυχία στην ψυχή του. Άθελά του ο λογισμός του έτρεχε στη Μαρία. «Κάτι κακό θα τη συμβαίνει», μονολογούσε στενοχωρημένος. Χωρίς να χάσει καιρό, πήρε το ραβδί του και ξεκίνησε για την κατοικία του. Μόλις έφτασε, επήγε κατευθείαν και χτύπησε την πόρτα της Μαρίας. Μέσα στο μικρό σπιτάκι βασίλευε απόλυτη σιωπή. Εφώναξε πολλές φορές τη νέα με το όνομά της. Καμία απάντηση. Ανήσυχος έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Το σπιτάκι ήταν έρημο. Πήγε στον κήπο, έψαξε παντού όπου συνήθιζε να συχνάζει εκείνη, τίποτε. Παντού ερημιά, απόλυτη σιγή. Πέρασε η νύχτα εκείνη με αγωνία. Την επομένη περίμενε με βεβαιότητα τον ερχομό της. Το ίδιο και την άλλη. Εκείνη όμως δεν φαινόταν πουθενά. Τώρα πια δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η Μαρία είχε φύγει. Η παιδούλα που με τόση στοργή είχε μεγαλώσει έπεσε στα δίχτυα του νοητού δράκοντα. Το φίδι και το περιστέρι δεν έφευγαν από το νου του πονεμένου γέροντα. Ήταν απαρηγόρητος. Δύο ολόκληρα χρόνια το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του.
σπάραζε η τρυφερή καρδιά του καθώς έφερνε στη σκέψη του τους ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους στους οποίους ήταν εκτεθειμένη η απροστάτευτη κόρη. Έστειλε σε πολλούς τόπους γνωστούς του ανθρώπους να την αναζητήσουν. Ο ίδιος κλείστηκε στο κελί του και έβρισκε ανακούφιση μόνο στην προσευχή. Τριπλασίασε τους ασκητικούς του αγώνες. Καταπονούσε το γεροντικό του κορμί για να τον λυπηθεί ο Χριστός, να τον ακούσει και να επαναφέρει στη μάντρα του το χαμένο πρόβατο. Ύστερα από 2 χρόνια φάνηκε μια μέρα στο κελί του ένας φίλος του από εκείνους που συμμερίζονταν τον πόνο του και ερευνούσαν για την κόρη. Τα νέα που του έφερε ήταν όσο δεν μπορούσε να φανταστεί ο αγαθός γέροντας δυσάρεστα. Η Μαρία βρέθηκε στην Αϊσό, πολύ μακρινή πόλη, κλεισμένη σε ένα σπίτι αμαρτίας. Είχε γίνει γυναίκα του δρόμου, με άλλα λόγια. Δίκοπο μαχαίρι αν περνούσε μέσα από την καρδιά του, δεν θα την έκανε τόσα κομμάτια όσο η είδηση σε αυτή. Προσπάθησε όμως να δώσει κουράγιο στον εαυτό του για να μην συντριβεί οριστικά. «Ας είναι», ψιθύρισε, «τουλάχιστον βρέθηκε». Και πήρε τη μεγάλη απόφαση. Θα πήγαινε να την τραβήξει από το βούργο, έστω και αν έπρεπε να μπει και ο ίδιος μέσα και να αναπνεύσει όλη τη δυσοσμία του. Έπρεπε να τη σώσει, να τη φέρει πίσω στο λιμάνι της ησυχίας, στην αγιασμένη έρημο. «Χριστέ μου, σύ που κατέβηκες στη γη για τους παραστρατημένους, βοήθησέ με στη δύσκολη αποδημία μου», προσευχήθηκε με την ψυχή του. Χωρίς να σπαταλά καιρό σε σχέδια και σκέψεις, δανείστηκε από το φίλο του λίγα νομίσματα και μια παλιά στρατιωτική φορεσιά, νίκιασε και ένα γοργό άλογο και κατέβηκε στην πόλη. Εκείνος που για 50 ολόκληρα χρόνια δεν είχε βγει από την πόρτα του κελιού του παρά για να αποτραβιέται μόνο στην πιο βαθιά έρημο, περιπλανάτο τώρα μέσα στους δρόμους της άγνωστης πολιτείας και ρωτούσε τους διαβάτες: «Ω, πώς είναι η δύναμη της αγάπης! Πού ήταν το σπίτι της αμαρτίας?» Όταν το βρήκε, πήρε ύφος σαρκολάτρη γέροντα, πήγε κατευθείαν στο διευθυντή, το έδωσε κάμποσα νομίσματα και παρήγγειλε πλούσιο γεύμα και την όμορφη κοπέλα. Εκείνος τον κοίταξε από τα νύχια ως την κορφή με φανερή αηδία. «Δεν τρέπεται τουλάχιστον τα άσπρα του μαλλιά?» σιγομουρμούρισε. Για να μην χάσει τον πελάτη όμως, προθυμοποιήθηκε να τον περιποιηθεί. Ο Άγιος είδε στο βλέμμα του παράνομου αυτού ανθρώπου όλη την περιφρόνηση και η ψυχή του έκλαψε. «Χριστέ μου», προσευχήθηκε ενδόμηχα, «είδε την ταπείνωσή μου και κάνε να επιτύχει η δύσκολη αποστολή μου». Για να μην δώσει καμιά υποψία, κάθισε και έφαγε το κρέας και τα άλλα φαγητά που του είχαν ετοιμάσει και ήπιε όλο το κρασί. Και να σκεφτεί κανείς πως τόσα χρόνια τώρα στην έρημο τρεφόταν με ξερό ψωμί και αλάτι και έπινε το νερό με μέτρο. Τέλος τον οδήγησαν στο δωμάτιο της αμαρτωλής. Εκείνη τον υποδέχτηκε με όλη την ανέδεια των γυναικών του είδους της και με αρκετή δόση ηρωνίας. Της έκαναν εντύπωση τα κάτασπρα μαλλιά και γένια του. Εκείνος πάλι, βλέποντάς την στην ελεηνή αυτή κατάσταση, αγωνιζόταν να καταπιεί τα δάκρυά του για να μην φανερωθεί παράκαιρα. Αυτό το πέρασε για δισταγμό η αμαρτωλή και για να τον ενθαρρύνει πήγε να τον αγκαλιάσει. Τότε έμεινε σαν κεραυνόπληκτη από την κατάπληξη. Ο Άγιος είχε διάχυτη επάνω του την αγνή ευωδία της ερήμου, την τόσο γνώριμη στην ίδια. Η ευωδία αυτή σκέπαζε εκείνη τη στιγμή όλη την κακοσμία των δικών της τεχνικών αρωμάτων. Ο Όσιος κατάλαβε ευθύς τι γινόταν μέσα της και αφήνοντας κατά μέρος την προσποίηση της μίλησε με πολύ πόνο στη ψυχή του. «Μαρία, παιδί μου, δεν με γνώρισες? Για χάρη σου άφησα την έρημο, την ησυχία και ήρθα σε αυτό το καταγώγιο για να σου δείξω το δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. Λυπήσουμε τον γέροντα και μην πικραίνεις άλλο τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Μη παραβλέψεις τον κόπο και τον εξευτελισμό που πέρασα για σένα».
Η παραστρατημένη κόρη ευχόταν άνοιγε την ώρα εκείνη η γη να την κατάπινε, παρά να στέκει αντικριστά σε εκείνον που την είχε διδάξει την αγνότητα και τη συστολή. Δεν τολμούσε από την τροπή της να σηκώσει τα μάτια της να τον δει, ούτε και λέξη να αρθρώσει. Έμεινε ακίνητη, αμύλητη, πολλή ώρα. Σωστό ανάγλυφο εκπλήξεως και πόνο. Το τι συντελέστηκε στον εσωτερικό της κόσμο δεν περιγράφεται. Όταν συνήλθε από τον πρώτο κολονισμό, έπεσε στα πόδια του Αγίου Γέροντος και σαν την πόρνη του Ευαγγελίου τα έβρεχε με τα δάκρυά της. Η καρδιά της συντρίφθηκε. Ω, πώς ήθελε το λυτρωμό. Υπάρχει για όλους σωτηρία. Κανένα αμάρτημα, καμία πτώση δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη της θυσίας εκείνου που σήκωσε στους ώμους του την ανθρώπινη αθλειότητα για να την εξηλαιώσει, είπε ο γέροντας. Και είχε τόσα πολλά ακόμα να της πει, αλλά δεν είχαν καιρό για χάσιμο. Πριν γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους της ασωτίας, βγήκαν κρυφά από μια μικρή μυστική πορτούλα που ήταν γνωστή στη Μαρία και πήραν το δρόμο της επιστροφής. Η μετάνοια της κόρης ήταν ειλικρινής. Με τη χάρη του Θεού και την καθοδήγηση του Αγίου Γέροντος, όχι μόνο στα πρώτα μέτρα της αρετής επανήλθε, αλλά κατά πολύ τα ξεπέρασε. Έτσι πραγματοποιήθηκε σε αυτήν ο παρηγορητικός για όλους τους αμαρτωλούς λόγος του Αποστόλου. Ουβε επλεώνεσαι η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις. Όσιος Αβράμιος επέρασε ήσυχος τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ευχαριστημένος για την πρόοδο του πνευματικού του τέκνου. Ένας μοναχός, πολύ απλός και άπλαστος, επήγαινε συχνά στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό για να ωφελείται από τις σοφές συμβουλές του. Εκείνος τον δεχόταν με αγάπη και δεν έπαβε να τον διδάσκει. Κάθε φορά που πήγαινε και κάτι καινούριο είχε να του πει γύρω από την πνευματική ζωή. Ο μοναχός όμως πολύ λίγα καταλάβαινε από όσα του έλεγε ο γέροντας και από αυτά τα περισσότερα τα λησμονούσε. Έτσι ρωτούσε και ξαναρωτούσε όλα για τα ίδια πράγματα. Κάποτε σταμάτησε τις επισκέψεις του. Ο γέροντας απόρρισε γι' αυτό. Μια Κυριακή λοιπόν που συναντήθηκαν στην εκκλησία τον ρώτησε: «Έχω πολύ καιρό να σε είδω, αδελφέ, τι σου συμβαίνει, μήπως αρρώστησες?» «Όχι, απά», αποκρίθηκε με συστολή ο μοναχός, «αλλά όπως βλέπεις ο νους μου είναι παχής και δεν παίρνει εύκολα τις συμβουλές σου και ντρέπομαι να σε ενοχλώ διαρκώς για τα ίδια πράγματα». «Πάρε αυτό», του είπε τότε ο Αβάς Ιωάννης και του έδειξε ένα λιχνάρι που βρισκόταν στη γωνιά της εκκλησίας. «Και άναψε το». Ο αδελφός το άναψε. «Πήγαινε τώρα και φέρε τα λιχνάρια των αδελφών και άναψε τα όλα, παίρνοντας φως από τούτο εδώ». Ο άπλαστος μοναχός έκανε παρευθύ στην προσταγή του γέροντος. «Μήπως λιγόστεψε το φως του λιχναριού?» ρώτησε ο γέροντας. «Επειδή άναψες με αυτό τόσα άλλα λιχνάρια?» «Όχι βέβαια», είπε χαμογελώντας ο αδελφός. «Ούτε και ο Ιωάννης χάνει τίποτε, έστω και αν συμβουλεύει ολόκληρη τη σκήτη. Να έρχεσαι λοιπόν και εσύ χωρίς δισταγμό». Από τότε ο αδελφός επήγαινε τακτικά στο γέροντα και με τη βοήθειά του έγινε άριστος μοναχός. Ανεξικακία. Ο Αβάς Ισίδωρος ο πρεσβύτερος μιας σκήτης στην Αίγυπτο είχε τόση ανεξικακία ώστε έπαιρνε κοντά του και διόρθωνε όλους τους κακούς υποτακτικούς. Όταν λόγου χάρη συνέβαινε να έχει κανένας από τους γέροντας υποτακτικό αντίλογο ή ανυπότακτο και ήθελε να τον διώξει, ο Αβάς Ισίδωρος προλάβαινε και του έλεγε: «Φέρε τον σε μένα, αδελφέ». Τον κρατούσε στο κελί και με την καλοσύνη και την υπομονή του τον διώρθωνε και τον έστελνε σοφρονισμένο στο γέροντά του. Στην εκκλησία πάλι το πιο προσφυλές του κήρυγμα ήταν το «Εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών». «Αδελφοί, συγχωρήσατε, συγχωρήσατε τους αδελφούς σας για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας», εφώναζε από τον άμβονα με όλη τη δύναμη της ψυχής του ο Άγιος Γέροντας. Ένας από τους πατέρες της ερήμου
έκανε αυτή την παραστατική διδασκαλία στους νεοτέρους μοναχούς. Υπόθεσε, αδελφέ μου, ότι αυτή τη στιγμή παίρνω το πρόσωπο του δικαίου κριτού και ανεβαίνω στο δικαστικό βήμα. Σε ρωτώ λοιπόν, τι θέλεις να σου κάνω? Αν μου πεις ελέησέ με, σου αποκρίνομαι. Ελέησε και εσύ τον αδελφό σου. Αν πάλι μου είπεις συγχώρησόν με, σου απαντώ. Συγχώρησε και εσύ τα σφάλματα του πλησίον σου. Μήπως είναι άδικος ο κριτής? Μη γέννητο. Αδελφέ, στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του κριτού, αρκεί να έχεις μάθει να συγχωρείς. Ένας αδελφός που έτυχε να αδικηθεί από κάποιον άλλον επήγε στον αβά Σισόη και του εξομολογήθη. «Πάτερ, ο τάδε αδελφός με αδίκησε και ο λογισμός μου με βασανίζει να τον εκδικηθώ». «Όχι, τέκνον», άρχισε να τον συμβουλεύει ο Όσιος, «άφησε την εκδίκηση στα χέρια του Θεού. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τον κάνω να πονέσει όπως πόνεσα κι εγώ», εξακολουθούσε να λέγει συνεπαρμένος από το πάθος του ο νέος. Αφού δεν έπαιρνε απολόγια, Όσιος τον εφώναξε να κάνουν προσευχή μαζί για να τον φωτίσει ο Θεός να καταλάβει ποιο ήταν το ψυχικό του συμφέρον. Εγωνάτισε ο ένας δίπλα στον άλλο και ο αβάς Σισόης, σηκώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό, είπε αυτή την προσευχή: «Κύριε και Θεέ μας, εμείς τα παιδιά σου σου δηλώνουμε σήμερα με τις πράξεις μας ότι δεν έχουμε πια ανάγκη να έχεις εσύ τη φροντίδα μας, γιατί εμάθαμε μόνοι να φροντίζουμε για τον εαυτό μας και αυτοπροσώπως να εκδικούμεθα για λογαριασμό μας». Ταράχτηκε ο αδελφός ακούγοντας τα λόγια της προσευχής, έστω και αν ήσαν απολύτως σύμφωνα με την ψυχική του κατάσταση. «Συγχώρεσέ με, Πάτερ», είπε μετανοημένα στον Άγιο Γέροντα, «δεν επιθυμώ πια να εκδικηθώ τον αδελφό μου». Κάποιος χριστιανός πήγε να συμβουλευτεί τον αβά Σιλουανό. «Έχω ένα θανάσιμο εχθρό, Πάτερ», του εξομολογήθη. «Τα κακά που μου έχει προξενήσει αυτός ο άνθρωπος είναι αναρρύθμιτα. Προκαιρού κέρδισε με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι από το χωράφι μου. Με συκοφαντεί όπου βρεθεί. Κακολογεί και εμένα και την οικογένειά μου. Μου έχει κάνει το βίο αβίωτο. Τώρα τελευταία μάλιστα επιβουλεύεται και τη ζωή μου. Πριν λίγες μέρες έμαθα πως αποπειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν παίρνει άλλο λοιπόν. Είμαι αποφασισμένος να τον παραδώσω στη δικαιοσύνη». «Κάνε όπως θέλεις», του είπε με αδιαφορία ο αβάς Σιλουανός. «Δεν νομίζεις, Πάτερ, πως όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά όπως του πρέπει θα σωθεί η ψυχή του?» ρώτησε ο άνθρωπος που τώρα άρχισε να ενδιαφέρεται και για την ψυχική ωφέλεια του εχθρού του. «Κάνε ό,τι σε αναπάβει», εξακολουθούσε να λέγει με το ίδιο ύφος όσους. «Πηγαίνω λοιπόν στο δικαστή κατευθείαν», είπε ο χριστιανός και σηκώθηκε να φύγει. «Μη βιάζεσαι τόσο», του είπε με ηρεμία Όσιος. «Ας προσευχηθούμε πρώτα να κατεβοδώσει ο Θεός την πράξη σου». Άρχισε το Πάτερ ημών. «Και μη αφήσει μην τα οφειλήματα ημών, ως ουδέ ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών», ακούστηκε να λέγει μεγαλοφόνος ο Όσιος, σαν έφτασε σε αυτό το στίχο. «Λάθος, αβά, δεν λέγει έτσι η κυριακή προσευχή», έσπευσε να διορθώσει ο χριστιανός. «Έτσι όμως είναι», απεκρίθη μόνη του την απάθεια ο γέρον. «Αφού αποφάσισες να παραδώσεις τον αδελφό σου στο δικαστή, ο Σιλουανός δεν κάνει άλλη προσευχή για σένα». Ένας από τους γέροντας είδε μια μέρα δύο αδελφούς να μεταφέρουν ένα λείψανο. «Τους νεκρούς βαστάζετε», τους φώναξε. «Δεν πηγαίνετε καλύτερα να βαστάξετε τους ζωντανούς?» Μερικοί ευλαβείς νέοι ανέβηκαν στη σκήτη να επισκεφθούν ένα πνευματικό γέροντα. Έξω από την καλύβη του βρήκαν κάτι τσοπανόπουλα που έβοσκαν τα κοπάδια τους. Έκαναν όμως τόση φασαρία με τα παιχνίδια και τις φωνές τους που απόρρισαν οι επισκέπτες. «Πώς ανέχεσαι αυτά τα παλιόπαιδα, Πάτερ, και δεν τα διώχνεις?» ρώτησαν το γέροντα. «Είναι καιρός τώρα, τέκνα μου», απεκρίθη ο αγαθός γέρον, «που έχω αποφασίσει να τα μαλώσω και να τα διώξω. Κάθε φορά όμως αναβάλω, λέγοντας τον εαυτό μου: αν τόσο μικρή ενόχληση δεν ανέχεις,
πώς θα σηκώσει ένα πιο μεγάλο πειρασμό. Έτσι συνηθίζω να δέχομαι ευχαρίστως τις μικροδοκιμασίες που μου στέλνει ο Κύριός μου. Κάποιος ερημίτης είχε ένα νεαρό μαθητή δίστροπο και ανυπότακτο. Με κανένα τρόπο δεν νοούσε να ακούσει τις συμβουλές του γέροντός του και να διορθωθεί. Όσιος μακροθυμούσε, ελπίζοντας πως με τον καιρό θα φρονίμευε. Μία μέρα ο υποτακτικός κλείδωσε το κελαρικό που φύλαγαν τα λίγα τρόφιμά τους και κατέβηκε στην πόλη χωρίς να είπε σε κανένα τίποτε και έμεινε 2 εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό ο γέροντάς του έμεινε νηστικός, αφού δεν έβρισκε τι να φάει. Κάποτε τέλος πάντων τον επήρε είδηση ένας γείτονάς του και του επήγε λίγες μαγειρευμένες φακές. «Σαν άργησε πολύ ο υποτακτικός», είπε ο γείτονας. Και ο αγαθότατος γέροντας, μόλι του την ανοίξει κακία. «Όταν ευκαιρίσει ο αδελφός, θα έρθει πάλι», αποκρίθηκε. «Φλέγομαι από τον πόθο να μαρτυρήσω για την αγάπη του Χριστού», είπε μια μέρα ένας αρχάριος μοναχός σε έναν έμπειρο γέροντα. «Αν την ώρα του πειρασμού σηκώσεις ευχαρίστως το βάρος του αδελφού σου», του αποκρίθηκε εκείνος, «είναι σαν να ρίχτηκες στην κάμινο των 3 πέδων». Ένας από τους γέροντας δίνει την ακόλουθη αξιοπρόσεκτη συμβουλή. Αν μεταξύ σου και κάποιου άλλου υποθούν λόγια δυσάρεστα και εκείνος ύστερα από λίγο αρνηθεί αυτά που είπε, σύ μη επιμένει να του λέγεις «ναι, τα είπες», γιατί σίγουρα θα παρεκτραπεί πάλι και θα σου απαντήσει «ναι, τα είπα και με τούτο τι». Και έτσι θα μεγαλώσει η φιλονικία. Λησμόνησε λοιπόν τα πικρά λόγια για να έρθει μεταξύ σας ομόνια και ειρήνη.